Καλησπέρα σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας και καλησπέρα στους ακροατές και τηλεθεατές σας. Πριν να ξεκινήσετε τις ερωτήσεις προς τα εμένα, θα ήθελα να σταθώ σε τρία πράγματα. Το πρώτο, ότι σήμερα είναι μια πολύ δυσάρεστη επέτειος, σχεδόν μισόν αιώνα μετά. Τουρκικά στρατεύματα εξακολουθούν να κατέχουν την Κύπρο παράνομα, μετά την παράνομη και καταχρηστική εισβολή 49 χρόνια πριν. Τιμούμε τους νεκρούς μας, τιμούμε τους Κυπρίους και Ελλαδίτες που αγωνιστήκαν σκληρά έτσι ώστε η Κύπρος να είναι ελεύθερη, και εκείνο το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε ως Ελλάδα είναι ότι κυρίαρχο εθνικό θέμα για την πατρίδα μας είναι η πλήρης αποκατάσταση της δημοκρατίας και της ελευθερίας της σκλαβωμένης Κύπρου. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, βλέπουμε ότι η πατρίδα μας την τελευταία περίοδο βασανίζεται σκληρά από τις πυρκαγιές. Οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που αγωνίζονται για να τελειώσει αυτό το κακό, σε εθελοντές, σε πυροσβέστες, στους απλούς ανθρώπους και βεβαίως σε όλους αυτούς που έχουν την ευθύνη του τόπου, που με τις ενέργειές τους προσπαθούν να δώσουν τέλος αυτό το οδυνηρό γεγονός. Να ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα τελειώσει και θα αποκατασταθεί η τάξη και η ηρεμία στους ανθρώπους που προσβάλλονται την τελευταία περίοδο. Το τρίτο έχει να κάνει με τον λόγο για τον οποίο είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ξεκίνησε ουσιαστικά πριν τρεις μέρες η περίοδος της παρουσίας μου στα νησιά, έτσι ώστε να διεκδικήσω την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Αισθάνομαι τεράστια την τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας να με ορίσει ως υποψήφιο περιφερειάρχη για αυτή την πολύ ιδιαίτερη περιοχή της χώρας μας, και με πολύ τιμή και υπερηφάνεια θεωρώ δεδομένο ότι θα ανταποκριθώ σε αυτό το σκληρό αγώνα. Ολοκληρώνω εδώ την εισήγησή μου στα τρία θέματα και παρακαλώ ο χρόνος σε εσάς. Ποιος έχει μια ερώτηση? Αν υπάρχουν πρόσωπα ή αν έχετε έρθει ήδη σε επαφές και μπορούμε να ανακοινώσουμε κάποιο άτομο που θα είναι συνοδηγός σας σε αυτή την διεκδίκηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η συγκρότηση του συνολικού ψηφοδελτίου για το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο αποτελείται από 89 άνδρες και γυναίκες, είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της προεκλογικής περίοδου. Ξέρετε ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ξέρετε ότι η πρώτη μου επίσκεψη στα νησιά, που ξεκίνησε από τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο, και σήμερα είμαι εδώ, θα παραμείνω μέχρι και την Κυριακή και στη συνέχεια θα πάω στη Χίο. Το κυρίαρχο στοιχείο της επίσκεψης αυτής είναι αυτό. Να δω ανθρώπους, να μιλήσω με ομάδες ανθρώπων, να μιλήσω με μεμονωμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία αναζητούμε, έτσι ώστε να συγκροτήσουμε το ψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να ανακοινώσω ονόματα. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων. Ήδη με στο μυαλό μου έχω σχηματίσει εντύπωση και για αρκετούς, έχω κατασταλάξει για περισσότερους, αλλά θα πρέπει να γίνει με σκέψη και πολύ σοβαρότητα. Ίσως με ρωτήσετε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα επιζητήσω από τους συνεργάτες μου. Κυρίαρχο και πρώτο, η αγάπη για την πατρίδα τους, η αγάπη για τον τόπο τους. Η θέλησή τους να προσφέρουν στο λαό και στους ανθρώπους του Βορείου Αιγαίου. Το δεύτερο, να μπορούν να συνεργαστούν. Τα έργα, η προσπάθεια, η υλοποίηση όλων των ονείρων που έχουμε για την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου δεν είναι one man show, δεν είναι αποφασίζω και διατάσω. Είναι σκληρή μελέτη, είναι ακούμε, αντιλαμβανόμαστε και στη συνέχεια αποφασίζουμε έτσι ώστε να υλοποιήσουμε κάτι. Αναζητώ λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι να είναι σε θέση να συνεργαστούν, να είναι σε θέση να έχουν όραμα και να παλέψουν γι' αυτό και να είναι σε θέση να νιώσουν υπερήφανοι μετά την ολοκλήρωση των χι έργων που θα πετύχουμε για αυτό το οποίο κάνουμε μαζί με τους πολίτες. Ξανάρχομαι λοιπόν για να κλείσω την ερώτησή μου. Με πολύ σοβαρότητα προσεγγίζουμε διάφορα άτομα από διάφορους χώρους έτσι ώστε να συγκροτήσουμε το ψηφοδελτίο μας. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας και τη στήριξη του Πρωθυπουργού αλλά και των τριών βουλευτών των ομών μας, όπως ανακοινώθηκε στη συνάντηση που ήταν κατοπίθηκε στην Πειραιώς.
Αν σας ενοχλεί που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ήδη ανακοινωθεί και έχουν ανταχθεί στο ψηφοδέλτιο του κ. Μητσούρη, αλλά άσχετα από την ονοματολογία, κ. Στεφανίδη, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κατεβαίνετε και επιδικείτε ένα κωδικό φόβο που είναι κομβικό για την ανάπτυξη των νησιών μας. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε πώς οραματίζεστε εσείς την ανάπτυξη της περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου, τι σας έχει ενοχλήσει μέχρι τώρα και τι στίγμα θέλετε να αφήσετε. Θέτετε δύο τελείως διαφορετικές ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας. Καταρχάς, δεν θα σταθώ στο τι με έχει ενοχλήσει. Το τι έχει ενοχλήσει μέχρι τώρα θα πρέπει να το αναλογιστεί κάνοντας την αυτοκριτική του, να μην πω τη λέξη ενοχλήσει. Το τι έχει πράξει μέχρι τώρα θα πρέπει να το αναλογιστεί κάνοντας την αυτοκριτική του η διοίκηση της περιφέρειας, η οποία έχει την ευθύνη του τόπου μέχρι τώρα. Ο καθένας μας σε κάποια θέση αυτό κάνει. Και μάλιστα το κάνει όχι στο τέλος, το κάνει καθημερινά. Καθημερινά κάνεις μια ανάλυση του τι έγινε, βλέπεις τα λάθη τα οποία έκανες, έτσι ώστε να μην τα κάνεις την επομένη, και θέτεις στόχους και βλέπεις κατά πόσον έχεις τη στοχοπροσύλωση σε αυτό το οποίο έχεις εξαγγείλει και να πας μπροστά. Άρα το κυρίαρχο είναι να έχεις θέσει στόχους και το δεύτερο είναι να έχεις την ομάδα σου και τους ανθρώπους να μπορείς να τους υλοποιείς. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι ο κύριος Μουτζούρης θα κάνει την αυτοκριτική του μαζί με τους ανθρώπους του και θα δει αν είναι ικανοποιημένος από αυτό. Κριτική όμως και όχι αυτοκριτική, κριτική κάνει και ο λαός του Βορείου Αιγαίου, ο οποίος κρίνει τι και κατά πόσον έχει ανακοινωθεί, έχει επιτευχθεί, έχει ολοκληρωθεί. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι έρχομαι να μιλήσω για το μέλλον. Έρχομαι να σας πάω στο 2009, ίδια περίοδο του 2009, και να σας καλέσω το 2009 να γυρίσετε πίσω, να δείτε τι έχω πει και πόσα από αυτά ολοκληρωθήκανε. Και να δω τα πρόσωπα των ανθρώπων που μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το δικό μου, γεμάτο χαρά, υπερηφάνεια, αγαλίαση και ευτυχία για όλα αυτά τα οποία πετύχαμε. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτά τα οποία θέλω να κάνω. Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσω από το τι αντιπροσωπεύει για μένα η περιφέρεια, αλλά όχι μόνο για μένα, τι θεσμικά αντιπροσωπεύει η περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής κοινωνίας, η οποία εκφράζεται μέσω των δημοτικών αρχών. Είναι αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας που εκφράζονται είτε μέσα από τους ίδιους τους κατοίκους, είτε μέσα από τις δημοτικές αρχές, προσπαθεί για την επίλυσή τους. Είπα και στη Λίμνο το ακόλουθο και το λέω με πλήρη επίγνωση του τι λέω. Ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητες που έχει η περιφέρεια, για εμένα η περιφέρεια είναι εκείνη που αντιλαμβάνεται και λύνει τα προβλήματα, ενώ όλα τα καλά τα καρπώνονται οι Δήμοι. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι εκείνος μαζί με τους συνεργάτες μου, ο οποίος θα έρχεται να επέμβει πυροσβεστικά για να δώσει λύση σε κάθε πρόβλημα. Παράλληλα, είμαι εκείνος ο οποίος, αφού ακούσω και όταν λέω εγώ, δεν αναφέρομαι στο άτομο. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη να διαχειριστούν την πορεία και το μέλλον του τόπου μας. Ακούγοντας λοιπόν τις ανάγκες, τα προβλήματα, τα ελλείμματα, τις αδυναμίες της τοπικής κοινωνίας, έρχομαι μέσω δύο θεμάτων. Με τις σχέσεις τις εξαιρετικές που έχω με την κεντρική κυβέρνηση και μέσω των πιστώσεων που την περίοδο αυτή που θα διανύσουμε θα διατεθούν στη χώρα μας, να επιλύσω προβλήματα. Βάζοντας τι εγώ, την πίστη μου, το πάθος μου, τη δύναμή μου, τη δυναμική μου και τη δυνατότητα να οραματίζομαι και να μεταφέρω το όραμά μου αυτούς τους ανθρώπους, να τα υλοποιήσουμε. Πού θα σταθούμε τώρα. Το ερώτημά σας θα μπορούμε να συζητάμε για μέρες, θα προσπαθήσω όμως να το κλείσω. Λέγοντας το πού θα σταθούμε. Θα σταθούμε σε δύο τομείς και τους θεωρώ εξίσου σημαντικούς. Το ένα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Είναι από μόνο του αυτό ένα τεράστιο εγχείρημα, μια πολύ δύσκολη άσκηση. Χιλιάδες προβλήματα καθημερινά, στα οποία θα πρέπει η περιφέρεια στο μέτρο που την αφορά και δεν την αφορά να δίνει λύσεις. Και στο δεύτερο, ένα όραμα για το μέλλον. Ένα όραμα για την απασχόληση της δύσκολης αυτής πλευράς Ελλάδος, ένα στίχημα έτσι ώστε να μένουν οι άνθρωποι εδώ οι νέοι και να μην φεύγουν από αυτό, από το μέρος αυτό. Σήμερα είχα τη χαρά να δω πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι μου είπανε γεμάτη περηφάνεια, είχα τη δυνατότητα να μείνω στην Αθήνα, είχα τη δυνατότητα να μείνω στο εξωτερικό και εγώ επέλεξα να έρθω στον τόπο μου. Αυτό εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε. Να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των ανθρώπων να μείνουν στον τόπο τους, με συγχωρείτε,
και να λειτουργήσουν σε αυτόν. Να λειτουργήσουν αποδοτικοί, να λειτουργήσουν συνεργατικά, να λειτουργήσουν για να καλυτερεύσουμε τον τόπο μας. Άρα, καθημερινότητα και βεβαίως έργα. Έργα τα οποία θα αφορούν την απασχόληση, όπως είπα πριν, την υπογεννητικότητα, όπως είπα, και τον πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφία, αλληλεία, αγροτικά θέματα και βεβαίως τουρισμό. Μπορεί ο τουρισμός να μην είναι πρωτογενής τομέας, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα νησιά μας. Εγώ δεν δέχομαι να υστερεί το Βόρειο Αιγαίο σε σχέση με το Νότιο. Για ποιο λόγο, και δεν το λέω ανταγωνιστικά αυτό, έχει εξίσου υπέροχους ανθρώπους, έχει εξίσου υπέροχες δυνατότητες, έχει εξίσου υπέροχους τόπους και μπορούμε να τα αναδείξουμε όλα αυτά. Βάζω τελεία στο δεύτερο ερώτημα το οποίο μου υποβάλλατε. Μου είπατε τώρα για το πρώτο και κατανοώ, το είπατε ευγενικά. Κατανοώ ότι μιλάτε για μια διαφαινόμενη τοξικότητα, αντιπαλότητα, η οποία υπάρχει την περίοδο αυτή με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου. Πολλοί κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία ότι η Νέα Δημοκρατία ήρθε την τελευταία στιγμή να ανακοινώσει υποψήφιο. Αυτό δεν το δέχομαι και δεν το δέχομαι με ποια λογική. Η Νέα Δημοκρατία έθεσε ένα σαφέστατο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιελάμβανε αρχικά την προσέγγιση των εθνικών εκλογών. Ολοκληρώθηκαν οι εθνικές εκλογές και το πρώτο πράγμα που έκανε αμέσως μετά το τέλος των εθνικών εκλογών, με συνέπεια όπως το είχε ανακοινώσει, ήταν να προχωρήσει στην περιφέρεια. Θα ολοκληρωνόταν και το θέμα των δημοτικών εκλογών και κάποιων ονομάτων ή κάποιων περιοχών που η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να λάβει θέση, εάν δεν συνέβαινε αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός για την πατρίδα μας, των πυρκαγιών, που δεν είναι δυνατόν εν μέσω αυτής της κατάστασης να μιλάμε για άλλα θέματα. Όλος ο κρατικός φορέας έχει επικεντρωθεί σε αυτό, να δώσουμε λύση και αμέσως μετά θα ακολουθήσει αυτό. Άρα λοιπόν η κατηγορία ότι πολλοί χωρίς σχεδιασμό την τελευταία στιγμή η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε κάτι, δεν ισχύει. Η Νέα Δημοκρατία πήρε τις αποφάσεις της και μέσα στις αποφάσεις της αυτές τίμησε και εμένα να είμαι υποψήφιος. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε κάποια διολίσθηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προς άλλους χώρους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται κεντρικά. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι είμαι πρόθυμος, είμαι ανοιχτός, είμαι στη διάθεση όλων όσων θέλουν να ενταχθούν στην ομάδα με σκοπό ένα καλύτερο αύριο για το Αιγαίο. Με μια νέα δυναμική να προχωρήσουμε προς τα εμπρός λύνοντας θέματα. Σε καμία περίπτωση δεν θα με ακούσετε να αναφέρω με τοξικότητα στο παρελθόν κρίνοντας ανθρώπους. Ο κόσμος, αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό όλοι, έχει κουραστεί από αυτή την κατάσταση. Κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε με αγάπη για τον τόπο και την πατρίδα μας τα προβλήματα, τα σύγχρονα και είμαστε σε θέση με αποφασιστικότητα να δώσουμε λύση. Συμπληρωματικά στη συναδέλφου, δεν το ερώτημα όμως αυτό, είστε υπέρ των διαγραφών, εκφράζετε κάποια άποψη για διαγραφή στελεχών που διοριστεύουν, όπως λέτε. Η δική σας θέση ποια είναι? Εκφράζετε άποψη από εμένα. Συμπληρωματικά στελεχή. Να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη με ηρεμία, να προσπαθήσουμε όλοι με τη στάση μας να κατεβάσουμε τους τόνους, γιατί ανεβάζοντας τους τόνους επωφελούνται οι άνθρωποι που τους αρέσει η αντιπαλότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που από τη φύση τους είναι τέτοιοι που τους αρέσει η τοξικότητα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Οι Έλληνες πολίτες και ο ελληνικός λαός δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε ανθρώπους να μαλώνουν και πρέπει με χαρά να δούμε ανθρώπους να συνεργάζονται για το καλό του τόπου. Παρακαλώ. Ότι πέρα από το ότι, όπως απαντήσατε και πριν σε αυτά που ακούγονται, ότι ήρθατε τελευταίες τιμή σας ανακοίνωσε και όλα αυτά, το γεγονός ότι δεν έχετε πειρασμό στις εθνικές εκλογές και το χρονικό διάστημα όλες τις εκλογές είναι πολύ σύντομο. Πώς έχετε σχεδιάσει να κερδίσετε αυτό το έδαφος, ώστε να προβείτε μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και να κάνετε ψηφοδέλτιο και να κερδίσετε την αναγνωρισιμότητα που χρειάζεται για τις εκλογές? Θα ήθελα να πω ότι έχω 45 χρόνια εμπειρίας σε κάθε επίπεδο στην υπηρεσία της πατρίδος. Έχω υπηρετήσει την πατρίδα σε πολλαπλές θέσεις, από διαφορετικά επίπεδα και βεβαίως με διαφορετική ιδιότητα. Ως αξιωματικός σε όλα μου τα επίπεδα,
τα επίπεδα τα βαθμολογικά εννοώ, ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 2,5 χρόνια και είχα και την τιμή να είμαι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τη συνένεση και των υπολείπων πολιτικών χώρων στη δύσκολη περίοδο που μεσολάβησε μεταξύ των πρώτων και δεύτερων εκλογών. Θεωρώ λοιπόν, και δεν θα το πω γιατί ο καθένας μπορεί να θεωρεί για τον εαυτό του ό,τι θέλει, έχω την εμπειρία και αυτό το έχει δείξει η αποτελεσματικότητα που έχω σε κάθε μου ενέργεια και να οργανώσω τη στρατηγική σωστά, αλλά και στο τέλος με αποτελεσματικότητα να διαχειριστώ τα αποτελέσματα. Απαντώντας πολύ πιο απλά στην ερώτησή σας, δεν νιώθω ότι υστερώ σε κάτι, και δεν το λέω με έπαρση, αυτό το αντίθετο δεν ήταν ποτέ του χαρακτήρα μου η έπαρση, νιώθω ότι μπορώ με τη σκληρή δουλειά και με τη στοχοπροσήλωση, όπως είπα πριν, να πετύχω το αποτέλεσμα που απαιτείται. Στεφανή, από το νησί Αντίπας Γιάννου, η τελευταία κουραφή του 2021 βρήκε τον Βόρειο Αιγαίο αρκετά αποδυναμωμένο και λιμωμένο. Μιλήσατε πριν απαντώντας την ερώτηση του συναδέλφου ότι θα προσπαθήσετε να βρείτε θέσεις εργασίας και να συγκρατήσετε τον πληθυσμό. Έχετε σκεφτεί με ποιες πολιτικές συγκεκριμένες μπορεί να γίνει αυτό για να μην καταδύσει η αερολογία? Ναι, ευχαριστώ που επιμένετε σε αυτό. Καταρχάς είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Δεν είναι μόνο πρόβλημα του Βορείου Αιγαίου. Αυτό είναι πρόβλημα της πατρίδας γενικότερα. Η υπογεννητικότητα είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά. Η υπογεννητικότητα όμως αυτό εδώ το κρίσιμο εθνικά χώρο, διότι δεν είναι μια περιοχή του εσωτερικού της χώρας που να μπορούμε να το διαχειριστούμε και αλλιώς. Είναι μια περιοχή σε κρίσιμα σύνορα με τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας να μεγαλώνει το πρόβλημα το εσωτερικό μας και να έχουμε ανάγκη τα νησιά αυτά να διατηρήσουν το ύφος τους και τα νησιά αυτά, όχι μόνο οι πόλεις και οι πρωτεύουσες των νησιών, αλλά και τα χωριά. Το χωριό μου, η Αγιάσος, από τα πολύ μικρά μου χρόνια που συνόδευα τον παππού μου στις λειτουργίες που ήταν ιερέας στην Παναγία, θυμάμαι πάνω από 15.000 ανθρώπους να είναι στην αυλή και μέχρι την στέρνα στην είσοδο της Αγιάσου, περιμένοντας να γιορτάσουν το 15 Αύγουστο και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πόσο αυτό έχει αλλάξει. Την περίοδο που ήμουν διοικητής εδώ το 98, θυμάμαι τις χιλιάδες των ανθρώπων που συμμετείχα και εγώ να ανεβαίνουμε με τα πόδια μέσω της Παγανής στο χωριό την παραμονή γιορτάζοντας και βλέπουμε πόσο ελαττώνεται, όχι γιατί ελαττώνεται η πίστη του κόσμου, γιατί ελαττώνονται οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό. Λύσεις υπάρχουν πολλές. Καταρχάς, έχω κάνει μια συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να κάνουμε κάποια συζητήσεις εδώ και κάποια συνέδρια ενημερώνοντας τους ανθρώπους. Η λύση σε όλα αυτά είναι μία και δεν είναι λύση η οποία είναι ούτε μαγική, ούτε υπάρχει φωτεινός νους που τη σκέφτηκε. Η απασχόληση. Εάν βρει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να απασχοληθούν, να προοδεύσουν, να δημιουργήσουν οικογένειες και από την άλλη τη μεριά βρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν την ανάλογη παιδεία, υγειονομική δυνατότητα και τη δυνατότητα να μετακινούνται από νησί σε νησί είτε προς το κέντρο με ευκολία, όλα αυτά συνθέτουν μία λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται και κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται πρωτίστως πιο ασφαλείς αν έχεις γιατρό, αν έχεις παιδεία για το παιδί σου και άλλες δυνατότητες και αν έχεις τη δυνατότητα να φύγεις και να ξαναέρθεις εύκολα στο νησί σου, στο χωριό σου, σου δίνει την άνεση να μείνεις όπου θέλεις. Εκεί λοιπόν θα επικεντρωθούμε προσπαθώντας να βρούμε τρόπους να λύσουμε αυτά. Θα μου πείτε ότι πιθανόν ότι δεν σας δίνω συγκεκριμένη απάντηση. Βεβαίως και δεν σας δίνω συγκεκριμένη απάντηση. Διότι αν δεν καθίσουμε με πολύ σοβαρότητα να μιλήσουμε με την τοπική κοινωνία και να αναζητήσουμε μαζί λύσεις, ίσως η όποια λύση προτείνω εγώ να είναι συμβατή με τη Μυτιλήνη και να μην είναι συμβατή με τη Χίο ή και το ανάποδο. Έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Έχουμε νησιά τα οποία το καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το δίπλα και διαφορετικές ανάγκες καθώς και διαφορετικές δυνατότητες. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε μία σκέψη για τον κάθε χώρο τελείως διαφορετική. Όταν θα έρθει η ώρα και πολύ σύντομα με σοβαρότητα θα δείτε τις λύσεις αφού ακούσουμε και τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς, να κατανοείς και να προσπαθείς να δίνεις λύση. Κύριε Στεφανιέ, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα δόμημο συμφώνησης κατάργησης λουκέτων σε τα κοινωνία της Λέσβου. Ουσιαστικά ολόκληρο το νησί, που είναι από τα μεγαλύτερα, θα καλείται να λειτουργήσει με δύο ταχυδρομεία. Αυτό της Καλονής
και της Μυτιλήνης. Θα ήθελα να ακούσω τη θέση σας ως υποψηφίου για αυτό. Καταρχάς να σας πω την εμπειρία που είχα εγώ πάνω σε αυτό. Εδώ και αρκετό καιρό έχω ανέβει στο χωριό, έχω πάει στην εκκλησία, ανάβω ένα κερί και μια γερόντισσα μου που είναι εκεί μου λέει «Εσύ παιδί μου ποιος είσαι?». Της λέω λοιπόν «Αχ λέει γέ μου, μας κλείνουν τα ΕΛΤΑ. Εγώ από πού θα πάω να πάρω τη σύνταξή μου? Δεν μπορώ να κατέβω στην πόλη της Μυτιλήνης». Βλέπουμε λοιπόν ότι στην περίοδο την οποία ζούμε, ένας οργανισμός όπως τα ΕΛΤΑ παρέχει και πολλών διαφορετικών μορφών δυνατότητες σε αυτούς τους απλούς ανθρώπους που έχουν μάθει να συνεργάζονται με τα ΕΛΤΑ. Από εκείνη την ημέρα που το έθεσε αυτό, έγινε μια εκτεταμένη αναφορά στο θέμα κεντρικά και προσπαθήσαμε να βρούμε λύση, διότι ακούσατε τώρα την τελευταία ανακοίνωση ότι 24 διαφορετικά ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα κλείνονται σε πρώτη φάση και συνέχεια θα προχωρήσουμε και σε συγχώνευση άλλων. Είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί. Το έχω αναδείξει και σκοπεύω να το αναδείξω. Ξέρετε, έχω ένα χαρακτηριστικό, εγώ είμαι τρομακτικά επίμονος. Και μέσα από την επιμονή μου αυτή πολλές φορές κερδίζω. Δεν λέω ότι θα το πετύχω. Η θέση μου είναι ότι δεν πρέπει... Η θέση μου είναι ότι τα ΕΛΤΑ παρέχουν ένα τεράστιο, μια τεράστια δυνατότητα στους ανθρώπους και θα πρέπει ο οργανισμός, εκτός από το τεχνοοικονομικό παράγοντα, να δει και τον ανθρώπινο παράγοντα και το συναισθηματικό παράγοντα. Όλα τα πράγματα δεν έχουν μόνο, δεν μετριώνται μόνο με χρήματα ή με εργατόρες. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και πολλές φορές ίσως σημαντικότερα. Αυτή είναι η θέση μου και εκείνο το οποίο μπορώ να, σε εκείνο το οποίο μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι είναι κάτι το οποίο θα με απασχολήσει την επόμενη μέρα. Κύριε Σεβέντη, κατεβαίνετε υποψήφιο έχοντα το πείσμα του κυβερνώντο κόμματο και του κυριάρχου Μητσοτάκη. Ωστόσο, στο χώρο σα, σε επίπεδο Δήμου Μυτιλήνης, παρατηρούνται διασπαστικέ κινήσει. Εκτιμάτε ότι ενδεχομένω αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δική σα υποψηφιότητα και τι θα κάνετε ω μέτρο πρόληψη? Είναι δύο διαφορετικοί τελείω χώροι, αλλά οι οποίοι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το τι γίνεται στον ένα χώρο επηρεάζει τον άλλον, διότι αυτόματα αλλάζουν οι ισορροπίες. Βλέπουμε να μετακινούνται δημοτικοί σύμβουλοι από την μία παράταξη στην άλλη. Είναι όλα αυτά τα οποία τα εισπράττουμε και βέβαια αυτό έχει δύο επιπτώσεις. Η κυριότερη επίπτωση για μένα είναι ότι ο κόσμος βλέπει να μην υπάρχει μία ομοψυχία και ομόνοια, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι οι άνθρωποι πολλές φορές αντιλαμβάνονται ότι κάποιοι θέτουν τον εαυτό τους πάνω από την πόλη ή πάνω από τη λειτουργία του υπηρέτη του κοινωνικού συνόλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Ο λαός θέλει ανθρώπους οι οποίοι να αντιλαμβάνονται ότι έρχονται στο χώρο με σκοπό να δώσουν και όχι να πάρουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αναζητούμε τέτοιους ανθρώπους. Αναζητούμε υπηρέτες. Όταν έρχομαι να δεσμευθώ ότι θα διεκδικήσω κάτι, το διεκδικώ με σκοπό να δώσω, όχι το διεκδικώ με σκοπό να πάρω. Αυτή είναι η θέση μου σε σχέση με κάθε υποψηφιότητα ή με κάθε λειτουργία οργανισμού ή δήμου ή περιφέρειας. Άρα λοιπόν το πρώτο λάθος, το πρώτο μήνυμα το οποίο εξάγεται από αυτό είναι ότι δεν είμαστε μονιασμένοι για τον τόπο μας, αλλά δημιουργείται μία εμπλοκή. Και το δεύτερο είναι, όπως σας είπα, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και πιθανόν κάποιες ενέργειες να γίνονται με σκοπό να θεωρήσουν ότι οι ενέργειες αυτές έχουν επίδραση στη δικιά μου υποψηφιότητα. Εγώ εκείνο το οποίο δηλώνω είναι ότι το κύριο χαρακτηριστικό μου είναι ότι πιστεύω στην ομαδική δουλειά και πιστεύω στις συνεργασίες. Αυτό βεβαίως το απέδειξε και ο άνθρωπος ο οποίος με πρότεινε για αυτή τη θέση. Ο Πρωθυπουργός της χώρας τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι είμαι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και εγώ αυτό λέω. Θα είμαι ο Περιφερειάρχης όλων των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου. Και όχι ο Περιφερειάρχης κάποιων από αυτούς. Θα είμαι ο Περιφερειάρχης αυτών που με ψήφισαν, θα είμαι ο Περιφερειάρχης αυτών που δεν με ψήφισαν. Και κυρίαρχα αυτών που δεν με ψήφισαν, θέλοντας να τους δείξω ότι να μου δώσουν μια δυνατότητα έτσι ώστε να αναγνωρίσουν ότι αξίζω την εμπιστοσύνη τους. Θεωρώ λοιπόν ότι η απάντηση στο ερώτημά μου είναι ναι, ότι δημιουργείται πρόβλημα, αλλά δεν θα υπάρξει πρόβλημα στο τέλος, γιατί θα υπάρξουν λύσεις. Το όνομα του συνδυασμού σας
Ναι, το έχω αποφασίσει, δεν θα σας το ανακοινώσω, θα το ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα. Συγχωρήστε με που είμαι έτσι απόλυτος, αλλά μου αρέσει να μιλάω πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Θα μπορούσα να το πω τώρα, όχι. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι θα έχει κομμάτι του εαυτού μου, θα εκφράζει την προσωπικότητά μου, τη δυναμική μου, το πάθος μου, την ενέργειά μου, το δυναμισμό μου και παράλληλα θα σηματοδοτεί κάτι το καινούριο. Πολύ σύντομα λοιπόν, όταν θα ανακοινωθούν και τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου, του γενικού ψηφοδελτίου, θα δείτε και το όνομα. Εκτιμώ ότι πολύ σύντομα, ναι, δεν θα ήθελα να πω ποια μέρα ή ποια ώρα, αλλά να σας πω το εξής. Κυριακή το βράδυ 18.00 θα φύγω από εδώ και θα πάω στοιχείο. Στοιχείο θα μείνω μέχρι την Τετάρτη το βράδυ και με τη βραδινή πτήση θα επιστρέψω στην Αθήνα. Θα έχω διαμορφώσει μία εικόνα για Λίμνο, Αϊστράτη, Λέσβο και Χίο. Στοιχείο θα δω και τις Ινούσες και με ερωτηματικό τα Ψαρά, γιατί είναι δύσκολη η μετάβαση εκεί. Ίσως τα Ψαρά πάω κινούμενος από τον Πειραιά στα Ψαρά να δω το φίλο μου τον Δήμαρχο εκεί και να επιστρέψω πίσω. Και πιστεύω λοιπόν ότι στο τέλος άλλης εβδομάδος θα είμαι σε θέση από τις περιοχές τις οποίες έχω επισκεφτεί να ανακοινωθούν τα πρώτα ονόματα. Μαζί με την ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων θα είναι και το όνομα του συνδυασμού. Παρακαλώ. Εφημερίδα Δημοκράτης, θα ήθελα να μας πείτε για την βάση τρία απόψη σας και για την επικινδυνότητα τώρα που έχουν πιάσει και οι φωτιές και όλα αυτά που είναι στο κέντρο του νησιού και γύρω-γύρω το δάσο. Ευχαριστώ για την άποψη αυτή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το χρησιμοποιούν διάφοροι και δίνουν και μια διαφορετική χρειά σε αυτό. Μάλιστα, ακούω κάτι το οποίο έτσι το ακούω με πολύ σοβαρότητα, ότι τώρα που έρχεται ο Στεφανής, τα νησιά του Αιγαίου θα γεμίσουν μετανάστες. Νομίζω ότι το έχετε ακούσει και εσείς αυτό. Εγώ να ανοίγω μια παρένθεση εδώ και λέω πάντα με πολύ σοβαρότητα ακούω αυτά τα οποία μου καταμαρτυρούν. Πρώτον, με σκοπό να κάνω αυτοκριτική και να δω την περίπτωση να, αυτό το οποίο λένε να έχει μια βάση αλήθειας και να προσπαθήσω να το διορθώσω, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν με επηρεάζει αρνητικά ή σε καμία περίπτωση δεν με κάνει να χάνω είτε το δυναμισμό μου είτε την ένταση με την οποία κάνω πράγματα. Η επιλογή του χώρου καταρχάς δεν έχει καμία σχέση με το Στεφανή. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, ότι να θυμίσω ότι όταν η Τουρκία εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό το 2019, ο Πρωθυπουργός τότε της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, με επέλεξε για να τεθώ επικεφαλής του ενιαίου φορέα επιτήρησης συνόρων, έχοντας υπό εμέ ένοπλες δυνάμεις, λιμενικό και αστυνομία, με σκοπό να φροντίσω το κλείσιμο των συνόρων απέναντι σε κάθε παράνομη προσπάθεια εισόδου στη χώρα. Το αποκορύφωμα αυτού ήταν τη νύχτα 27 προς 28 Φεβρουαρίου, όταν η Τουρκία προσπάθησε να περάσει 9.450 μετανάστες στο φυλάκιο στον Εύρο στις Καστανιές. Απεφεύθη με σωστή οργάνωση, σωστό σχεδιασμό, σωστές δράσεις με ενίσχυση της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων και η πίεση έφυγε από εκεί και μεταφέρθηκε στα νησιά μας. Και με τις ενέργειες που κάναμε, απεφεύθηκε στα νησιά. Σαν παρένθεση και μέσα σε παρένθεση θα ήθελα να πω, παρόλο που δεν είναι καθόλου παρενθετικό, ότι στα 93 πλοία του λιμενικού, των ενόπλων δυνάμεων, πολεμικό ναυτικό και ειδικές δυνάμεις, που υπήρχαν τότε την περίοδο εκείνη στο Αιγαίο, συνέπλευσα και με τα 93 σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, νύχτα και ημέρα. Προσπαθώντας να αλλάξουμε την επιχειρησιακή λειτουργία, καθώς επίσης και την νοοτροπία του προσωπικού, και πετύχαμε την νίκη. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά μαζί με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του λιμενικού και της αστυνομίας, στα οποία οφείλει ο ελληνικός ναός ευγνωμοσύνη και το γνωρίζει. Πώς είναι δυνατόν να είναι εκείνος ο οποίος επί των ημερών του θα γεμίσουν τα νησιά του Αιγαίου μετανάστες. Το δεύτερο το οποίο θελήσαμε να κάνουμε τότε, θελήσαμε το τεράστιο πρόβλημα της Μόριας και οι 23.000 μετανάστες που ήταν εκεί να λυθεί, έτσι ώστε να συνεχίσει η πόλη της Μυτιλήνης και ανάλογα οι άλλες πόλεις να κινούνται προς την πρόοδο και την ευημερία με ασφάλεια για τους κατοίκους. Και γι' αυτό λοιπόν έγιναν δύο σχέδια. Το ένα σχέδιο είναι με ασφάλεια και σύμφωνα
με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι άνθρωποι αυτοί να εξεταστούν επιταχύνα με τις διαδικασίες, τα ξέρετε να μην τα λέω, και από τόσες χιλιάδες, 23.000, βρεθήκαμε τώρα στον ελάχιστο αριθμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται εδώ στην Λέσβο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Και για να επαυξήσουμε τη δυνατότητα ασφάλειας τόσο της τοπικής κοινωνίας, μα και των ανθρώπων αυτών να έχουν υγειονομική πρόληψη, να έχουν καλό φαγητό, να έχουν καλές συνθήκες, προχωρήσαμε στην κατασκευή αυτής της δομής. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση έγινε με σκοπό και με αποτέλεσμα στο νησί να μαζευτεί η κατάσταση. Και το αποτέλεσμα είναι ορατό, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, το αποτέλεσμα είναι τέτοιο που δικαιώνει την επιλογή αυτή. Άρα κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάντως για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να διελευκάνω κάποιες θέσεις που έχουν ακουστεί. Άλλος, ερώτηση. Η άλλη. Νομίζω, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι κοιτώντας τα μάτια τον κάθε κάτοικο του Βορείου Αιγαίου, ότι δεσμεύομαι με όρκο τον οποίο τιμώ τα τελευταία 45 χρόνια, ότι θέτω τον εαυτό μου 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, στη διάθεση των πολιτών του Βορείου Αιγαίου, με σκοπό μαζί να φέρουμε ευημερία και πρόοδο, να νιώσουμε υπερήφανοι για τον τόπο μας και στο τέλος να πούμε όλοι μαζί ότι είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετείχα και εγώ σε αυτή την πορεία. Και υπόσχομαι επίσης ότι το σύνολο της δυναμικής μου, το σύνολο της ενέργειάς μου θα διατεθεί όχι σε τοξικότητα και σε αντιπαλότητα, αλλά σε σύμπνοια και συνέργεια, έτσι ώστε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά.